Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Τουρκία καθόλου. Ναι, εσείς πώς το χαρακτηρίζετε αυτό. Μα καθόλου με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει εμείς. Όταν ξεκίναγε ο Πρωθυπουργός, γκρινιάζανε κάποιοι, που πάει και τι να πάει και που πάει. Ναι. Μα όταν πήγαινε, ήξερε ο Πρωθυπουργός, πήγαινε καλά. Και δεν μπαίνω σαν να δεν πήγαινε καλά. Δεν είχε να χάσει τίποτα. Ναι. Φαίνεται ότι το πράγμα άφησε θετικές εντυπώσεις. Κατάλαβαν αυτοί οι δύο οι οποίοι πρωτόμπαρκοι είναι κιόλας εκεί, ότι κάτσε, υπάρχουν και σοβαρές καταστάσεις, γιατί έχω να την κλωτσίσω την Ελλάδα. Τους σπήραμε μέσα εδώ το Μυτιλινέο. Ναι. Αμφιβολίες. Ναι, ναι, τις αμφιβολίες. Άρα λοιπόν έκανε πολύ καλά που πήγε. Πάρα πολύ καλά που πήγε. Την ίδια στιγμή συναντήσεις όμως είχε, όσο και αν δεν θέλουμε να δώσουμε σημασία, ο Ερντογάν. Η κυρία Ούρσουλα, ο κύριος Μισελ εμφανίστηκε. Η κυρία Ούρσουλα εντωμεταξύ έψαχνε να βρει την καρέκλα της. Δεν ξέρω αν είδε το χαρακτηριστικό πλάνο. Το έχουμε, παιδιά, να το δούμε. Εμφανίστηκε μπροστά ο Μισελ, μπροστά και ο Ερντογάν. Κάθονται οι δύο. Η Ούρσουλα ψάχνει να βρει την καρέκλα. Ωραία, τι τους έκανε. Τι τη έκανε η γυναίκα. Ψάχνουμε, καρέκλα, δεν βρίσκουμε. Έκατσαν όμως, οι δύο έκατσαν. Η αλήθεια είναι αυτή. Μα την βάλα δίπλα σε έναν καναπέ, κάπου εκεί. Μετά ναι, βρέθηκε ο καναπές. Ευτυχώς στην αίθουσα και ήταν ο καναπές και της είπαν ότι μπορεί να καθίσει το καναπέ. Σε απόσταση βέβαια, όπως βλέπετε, όχι σε πολυθρόνα, αλλά σε καναπέ. Η κυρία πρόεδρος βρέθηκε μια λύση, ευολεύτηκε επί του καναπέως. Εσείς τώρα το είπατε και υπερβλαστικά, εντάξει, όχι μόνο η εικόνα και τα λόγια και τα τονίσατε.